το μισθό, τι μπορείς, τι πρέπει να ρωτήσεις, τι να αποφύγεις. Είναι ένα πολύ βασικό, ένα πολύ κομμάτι το θέμα του μισθού, το οποίο όλους κάποια στιγμή μας άγγιξε και θα εξακολουθήσει να μας αγγίσει. Η Lancom είναι μια ελληνική εταιρεία 100%. Είναι cloud service provider, παρέχει cloud υπηρεσίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με δικά της data center. Ασχολείται με τις τηλεπικοινωνίες, παρέχοντας υψηλών ταχυτήτων ίντερνετ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και πλέον και σε άλλες πόλεις, και με τα eSports, όντας ιδιοκτήτης της Patnet Gaming Stations. Ξεκίνησε κάποτε σαν startup πριν από αρκετά χρόνια και σιγά σιγά κατάφερε να αριθμεί αυτή τη στιγμή πάνω από 70 άτομα προσωπικό, αυξανόμενη διαρκώς την τελευταία δεκαετία παρά την κρίση και όλα τα στραβά που έχουν συμβεί. Είμαστε cloud provider, ναι μεν αυτό. Στις θέσεις εργασίας στη Lancom, κάποιος μπορεί να εργαστεί σαν κομμάτι του IT και των τηλεπικοινωνιών, δηλαδή ένα system administrator, ένας τελειόφετος IT σχολών, αλλά ταυτόχρονα σαν μια εταιρεία οργανωμένη, διαθέτει λογιστήριο και διαθέτει οργανωμένα των απολύσεων, προμηθειών και marketing. Όλες οι ειδικότητες αυτές λοιπόν πάντα είναι προς αναζήτηση, γιατί αυξανόμαστε συνεχώς. Πέραν του IT, χρειαζόμαστε έχουμε για το λογιστήριο, χρειαζόμαστε όμως κυρίως άτομα για τη θέση του account manager, του B2B account manager στην εταιρεία. Μία μικρή αναφορά στην καινούργια μας εγκατάσταση που ετοιμάζουμε στο καλοχώρι της Θεσσαλονίκης, στο Balkan Gate 1. Είναι το μεγαλύτερο data center στη Βόρεια Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα των Βαλκανίων. Ό,τι πιο σύγχρονο έχει παρουσιαστεί στη χώρα και όχι μόνο στα Βαλκάνια και στη Βόρεια Ελλάδα. Αρχές του έτους ξεκινάει τη λειτουργία του. Θέτει τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα πλέον στο κέντρο των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και των υπηρεσιών cloud, σε αντίθεση με άλλες επενδύσεις που έχουν γίνει προς την Αθήνα. Θεωρούμε γεωστρατηγική θέση τη Θεσσαλονίκη, καθώς είναι δίπλα στα Βαλκάνια, και παρέχει άμεση πρόσβαση και μεγαλύτερες ταχύτητες στη δικτύωσή μας για την Ευρώπη. Όλα αυτά καλά, αλλά η εταιρεία στην πραγματικότητα είναι αυτό. Είναι οι άνθρωποι μας. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ομάδα που έχουμε χτίσει εδώ πέρα, την οποία την αυξάνουμε συνεχώς. Έχουμε ένα μικρό μέσο όρο ηλικίας. Να πω ότι το ΑΠΘ και οι μέρες καριέρας του χρόνια ολόκληρα μας τροποποιούν με προσωπικό. Πάρα πολλά παιδιά από εσάς, από τις σχολές σας, είναι στην εταιρεία μας. Έχουμε θέσεις και Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Και το βασικότερο πράγμα που θα απολαύσει κάποιος στη Lancom είναι ένα ανθρώπινο, πραγματικά ανθρώπινο περιβάλλον εργασίας. Δεν φτάσαμε στο σημείο ακόμα να έχουμε αιώρες στο χώρο μας, θα το κάνουμε και αυτό όμως σιγά σιγά όσο μεγαλώνει η χώρα μας. Απευθύνομαι αυτή τη στιγμή σε ανθρώπους οι οποίοι ξεκινάνε τώρα στην αγορά εργασίας, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι πάνε για την δεύτερη ή τρίτη καριέρα τους στην αγορά εργασίας. Θεωρώ όμως ότι το κοινό μας είναι νέα παιδιά τα οποία θέλουν να ξεκινήσουν τώρα την καριέρα τους. Πριν πάμε οπουδήποτε, πρέπει να στοχεύσουμε. Να ξέρουμε πού πάμε και γιατί. Ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μας. Ξέρουμε που θέλουμε να εργαστούμε. Ή απλά και μόνο θέλουμε βιογραφικά. Μήπως βρούμε απλά μία δουλειά. Έχει μεγάλη διαφορά το να ψάχνω να βρω δουλειά ή εργασία. Δουλειά είναι βρήκα κάτι και πάω κάπου και βγάζω ένα μεροκάμα. Η εργασία όμως είναι αυτό που θέλω να κάνω, να το εξελίξω και να το αναπτύξω. Άρα λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να πάμε να στείλουμε ένα βιογραφικό και να κάνουμε μία συνέντευξη, πρέπει να ξέρουμε τι θέση κυνηγάμε. Δεν μπορεί να είμαστε στο marketing και να ψάχνουμε μία θέση γραμματείας πωλήσεων ή γραμματεία εταιρεία. Παρόλο που είναι πολύ σοβαρές θέσεις και οι δύο είναι διαφορετικές. Πρέπει να ξέρουμε λοιπόν πολύ καλά πού κυνηγάμε και τι κάνουμε. Πρέπει να καταλάβουμε τι αντικατοπτρίζει ο μισθός. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη παρεξήγηση και θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τα βασικά πράγματα. Στο τι είναι ο μισθός. Είναι κάποιο δώρο που παίρνουμε. Είναι κάτι που έχει υποχρεώσει κάποιος να μας το δώσει. Ή κάτι κρύβει. Είναι μια απλή συναλλαγή ο μισθός. Παρέχουμε κάτι, υπηρεσίες, εργασία και αρνηγόμαστε για αυτό. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι κάτι που είναι υποχρεώμενος κάποιος να μας το δώσει. Ή είναι κάτι που είναι απλά ένα τυπικό πράγμα που θα το πάρω έτσι κι αλλιώς. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι μια σχέση, στην οποία δύο μέρη συνεισφέρουν κάτι. Ο ένας στην εργασία του και ο άλλος στο να μείνει για την εργασία. Και ωραία, ξέρουμε λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα. Ξέρουμε ποιοι είμαστε εν τέλει, τι δεξιότητες έχουμε αποκτήσει στα χρόνια έστω της φοιτητικής μας ζωής. Ή με κάποιον να παρακολουθούν κάποια σεμινάρια. Ή κάποιες ικανότητες που αναπτύξαμε μόνοι μας πάνω σε όλο αυτό το χρόνο που περάσανε. Μπορεί να είμαστε άριστοι στη σχολή μας, να έχουμε παντού 9 δεκάρια. Έχουμε αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες. Αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει στην αγορά. Είναι πολύ βασικά τα skills που θα ζητήσει σήμερα μια εταιρεία. Δεν αρκεί μόνο να ξέρω ότι είμαι πάρα πολύ καλός στα λογιστικά. Πρέπει να είμαι και ομαδικός, να ξέρω και άλλα πράγματα. Να εξελίσσουμε συνεχώς. Τα γνωρίζω όλα αυτά για να τα παρουσιάσω σε αυτόν που θα μου κάνει συνέντευξη. Και εφόσον τα κάνω όλα αυτά, θα έρθει η ώρα που θα φτάσω να μιλήσω για το μισθό. Ξέρω η θέση που αναζητώ αυτή τη στιγμή, πόσο αμείβεται. Αντιλαμβάνομαι στη χώρα μου. Αφήστε τη γίνεται στο εξωτερικό. Ανάλογα την εταιρεία που θα απευθυνθώ, πρέπει να ξέρω γιατί συμβαίνει στη θέση εργασίας αυτή. Δεν μπορεί να πάω ονειροβατώντας, ούτε μπορεί να πάω πάρα πολύ χαμηλά. Πρέπει να ξέρω τι συμβαίνει. Και αφού φτάσω στη συνέντευξη, πέρα από τις πάρα πολλές ερωτήσεις που θα προκύψουν, θα πάρω και κάποιες ερωτήσεις που θα με δυσκολέψουν. Θα με ρωτήσει, ας πούμε, ο άνθρωπος που κάνει τη συνέντευξη, επιθυμώ να έχω ένα σταθερό μισθό ή θέλω να έχω ένα μισθό που θα έχει και βάση την απόδοση. Έχουμε το βασικό μισθό, προφανώς. Μαζί με την ασφάλιση μου και τα πάντα.
Αλλά θέλεις να υπάρχει και κάτι που να σε πάει στο επόμενο βήμα, να βγάλεις παραπάνω χρήματα κάνοντας περισσότερες υπηρεσίες ή πιάνοντας συγκεκριμένους στόχους. Ερώτηση η οποία κάποιοι θα την απαντήσουν και είναι θεμητό. Όχι, επιθυμώ μια σταθερή σχέση εργασίας και είναι θεμητό να το ζητήσετε αυτό για μια θέση η οποία όντως έχει και σταθερή ζήτηση των ικανοτήτων σας, δηλαδή ένα λογιστήριο έχει μια σταθερή ροή εργασιών. Προφανώς ενδιαφέρεστε να πάτε σε μια θέση λογιστήριου για ένα σταθερό μισθό. Ένα τμήμα πωλήσεων όμως, ένα τμήμα marketing ή ένα τμήμα που κάνει έργα στο IT κομμάτι, έχει αποδόσεις και στόχους. Δεν έχει κανένα νόημα να πάτε και να σκεφτείτε ότι πάω με το βρέξει χιονίσει. Μπορείτε να πάρετε υπερδιπλάσια του μισθού σας, εφόσον επιλέξετε ένα τέτοιο στάτους. Πάντα μιλώντας ότι είναι διασφαλισμένα τα βασικά μου για ένα βιωτικό επίπεδο, λογικό και σοβαρό. Θα σας αναφέρει κάποιος, θα ζητήσει να αναφέρετε ένα εύρος επιθυμητό αμοιβών από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη. Θα το κάνατε? Όχι. Είναι ερώτηση παγίδα. Τι θα πει από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη? Εγώ θέλω από 700 έως 10.000. Έχει κανένα νόημα αυτή η απάντηση? Πολλοί πέφτουν στην παγίδα και έτσι ο υποψήφιος εργοδότης ξέρει αμέσως το limit down, που λέμε, το χαμηλότερο όριο στο οποίο κινείστε. Δεν υπάρχει λόγος να απαντήσετε αυτήν την ερώτηση. Είναι πολύ ανοιχτή ερώτηση. Πρέπει να ξέρετε περίπου που θα κινηθείτε σε πακέτο. Εάν ήδη εργάζεστε, είναι προφανώς λογικό να σας ρωτήσουν τι μισθό λαμβάνετε ήδη. Θα πρέπει να το απαντήσετε ειλικρινέστατα. Τι λαμβάνετε, αν έχει κάποια benefit, αν έχει κάποια bonus, αν έχει οτιδήποτε, πρέπει να το απαντήσετε στον υποψήφιο εργοδότη σας. Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το μισθό σας? Απλά ήρθατε, αυτό έχω κάθε μήνα, ή θέλω κάτι παραπάνω? Πότε το θέλω το παραπάνω? Θα αποδώσω συγκεκριμένα πράγματα για το παραπάνω? Γνωρίζω που θέλω να φτάσω κάποια στιγμή? Αν με ρωτήσουν κάτι τέτοιο, ναι, δεν μου αρκεί το ξεκίνημά μου. Θα ξεκινήσω για να γνωριστούμε, προφανώς. Θα πάρω το μισθό που θα ζητήσω για το ξεκίνημά μου και θα πρέπει να ξέρω πού θα φτάσω. Να ξέρω ότι ρυθμό το κάτι παραπάνω. Μετράει πάρα πολύ στην υποψήφια εργοδότη να έχει ανθρώπου οι οποίοι θέλουν να προχωρήσουν παραπάνω μισθολογικά. Και όχι μόνο την καριέρα του. Γιατί η καριέρα που δεν αμείβεται δεν έχει κανένα νόημα να είναι καριέρα. Τι θα προσφέρετε στην εταιρεία? Είναι αυτό που είπαμε πριν. Αν γνωρίζω τις ικανότητες και δεξιότητές μου, θα απαντήσω ξεκάθαρα, εφόσον ξέρω και τη θέση για την οποία κάνω τη συνέντευξή μου, τι είναι αυτά που θα προσφέρω στη θέση αυτή. Και με ποιο μισθό θα ήμουν ευχαριστημένος? Το μισθό τον οποίο έχω ψάξει μόνος μου ήδη και γνωρίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Θα πάω να ζητήσω λοιπόν αυτό που ζητάει και αμείβει η αγορά αυτή τη στιγμή. Όχι κάτι παραπάνω, όχι κάτι παρακάτω. Εκεί δείχνω σοβαρότητα και μπορώ να προχωρήσω στο επόμενο βήμα τη συνέντευξη, η οποία θα είναι μάλλον μια δεύτερη συνέντευξη. Θα πούμε μερικά tips, μερικέ συμβουλέ που αντιμετωπίσαμε όλοι όταν κάναμε τι πρώτε συνέντευξει πριν πολλά χρόνια, αλλά και τώρα, ω άνθρωποι, κάνουμε συνέντευξει ανθρώπου. Μην έρχεστε στη συνέντευξη ποτέ φοβισμένοι. Ποτέ. Δεν έχετε να φοβηθείτε κάτι. Έχετε να παρουσιάσετε τον εαυτό σα, δεν έχετε να φοβηθείτε καμία απόρριψη για κανέναν απολύτω λόγο. Και επιπλέον, μην ξεχνάτε κάτι. Δεν επιλέγει μόνο ο εργοδότη εσά. Επιλέγετε και εσείς τον εργοδότη. Επιλέγετε την εταιρεία που θα πάτε μέσα και θα κάνετε συνέντευξη. Αν πάτε σε ένα κακό περιβάλλον εργασίας που το καταλάβετε με το που μπείτε μέσα το πόδι σας, έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε και να πείτε: όχι, θα κάνω απλά τη συνέντευξη και θα φύγω. Σε μια σχέση δεν υπάρχει ποτέ επιτυχία αν μόνο ένας είναι από πάνω. Δεν γίνεται. Γνωρίζετε την αξία σας. Μην ξεκινήσετε λοιπόν να διαπραγματεύεστε το μισθό όταν σας προταθεί ο μισθός με το χαμηλότερο νούμερο. Πώς θα μπορέσετε να πέσετε λίγο παρακάτω αν χρειαστεί κάτι? Θα ζητήσετε, όπως σας είπα, το μέσο όρο που υπάρχει στην αγορά αυτή τη στιγμή. Και αν αντιληφθείτε ότι η εταιρεία δεν έχει τη δυνατότητα να τον δώσει αυτό το μισθό για ξεκίνημα, μπορείτε να υποχωρήσετε λίγο παρακάτω στο μίνιμουμ που έχετε ήδη στο μυαλό σας. Το γνωρίζετε. Όχι στο όπου προκύψει η κουβέντα. Η λέξη δίκαιο δεν υπάρχει. Το δίκαιο είναι για τα δικαστήρια, αλλά δεν είναι για να πούμε είναι δίκαιο να πάρω τόσα. Ή θα θεωρούσα δικαιολογία. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Παράγετε κάτι, θα παράξετε κάτι και θα μισθείτε για αυτό που θα παράξετε. Έχετε κοστολογήσει ήδη αυτό που θα παράξετε και ξέρετε τι χρήματα θέλετε να πάρετε γι' αυτό. Είτε στο μήνα, είτε σε project-based σενάρια. Αλλά πάντα πρέπει να ξέρετε. Δεν υπάρχει λοιπόν ότι το έκανα και θα ήταν δίκαιο να αμοιβηθώ. Ξεκάθαρες κουβέντες και ειλικρινείς κουβέντες. Πολύ βασικό. Μην πάτε και μιλήσετε κατευθείαν ότι θέλω να πάρω 650 ευρώ το μήνα. Θέλω να πάρω 550 ευρώ το μήνα. Υπάρχει ένα συνολικό πακέτο που μπορεί να φτάσει στην κουβέντα σε μια εταιρεία. Τι είναι το συνολικό πακέτο? Το συνολικό πακέτο σας είναι μια πιθανή ιδιωτική ασφάλιση, η παροχή ενός κινητού τηλεφώνου, η παροχή αυτοκινήτου, άμα είστε άνθρωπος ο οποίος θα κάνει εξωτερικά ραντεβού, η παροχή επιδοτήσεων για σεμινάρια. Η εταιρεία να σας καλύψει πιθανά σεμινάρια επιμόρφωση στα επόμενα χρόνια, τα οποία δεν είναι καθόλου φτηνά, ιδιαίτερα μιλάμε για ιδιωτικό τομέα. Όλα αυτά φτιάχνουν ένα πακέτο. Αυτό το πακέτο είναι ένα πολύ καλό διαπραγματευτικό όπλο. Μπορείτε να πάτε και να μιλήσετε στον εργοδότη και να του πείτε: OK, εκεί είναι τα χρήματα, η βάση που θα κινηθούμε, αλλά θα ήθελα να μου πείτε από τώρα, αν θα έχω κάποια ιδιωτική ασφάλιση. Τι benefit θα έχω, αν έχω κάποια πλεονεκτήματα τύπου πόσα χρήματα θα δαπανίσει η εταιρεία για την επιμόρφωσή μου. Άλλες εταιρείες μου δίνουν ticket restaurant για να πάω να φάω κάποια γεύματα το μήνα. Άλλες δίνουν κουπόνια για σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά είναι ένα συνολικό πακέτο το οποίο συζητιέται.
Δεν είναι απλά ξερά ένας μισθός. Και προσπαθήστε, όταν κάνετε μια συνέντευξη, πριν μπείτε στη συνέντευξη αυτή, να έχετε μελετήσει τόσο καλά την εταιρεία που κάνετε τη συνέντευξη, ώστε να πάτε απέναντι, να καταλάβετε αν αυτή η εταιρεία και αυτός που έχετε απέναντί σας μπορεί εν τέλει να σας καλύψει ή όχι. Πρέπει να ξέρετε πάρα πολύ καλά τον απέναντί σας και να πάτε στη θέση. Όταν αντιλαμβάνομαι ότι κάνω σε μια εταιρεία που έχει 5 άτομα προσωπικό, δεν μπορεί αυτή η εταιρεία ποτέ να μου δώσει μισθούς εκτός αγοράς. Πρέπει να ξέρω που πάω και να αντιληφθώ τι μπορώ να προσφέρω στα 5 άτομα. Άλλο αυτό που προσφέρω τα κάνει 10, ναι, είμαι πάρα πολύ καλά. Αλλιώς πρέπει να πάω και απέναντι. Είναι βασικό πράγμα σε κάθε διαπραγμάτευση. Και παρακαλώ πολύ, δεν βιαζόμαστε. Αν μας ρωτήσουν κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε ή δεν μπορούμε να το σκεφτούμε εκείνη τη στιγμή, δεν θα πρέπει να απαντήσουμε ποτέ ό,τι μας έρθει. Θα πρέπει να απαντήσουμε με σκέψη. Θα ζητήσουμε λίγο χρόνο για να το σκεφτούμε. Και αν δεν μπορούμε να το απαντήσουμε, γιατί είναι κάτι πολύ τρίκι και κάτι πολύ άγνωστο για μας, πρέπει να παραδεχθούμε την άγνοιά μας εκείνη τη στιγμή. Δεν το γνωρίζω, μπορώ να το απαντήσω στην επόμενη συνέντευξή μας. Κερδίζω λοιπόν και την επόμενη συνέντευξη και δείχνω στον απέναντί μου σοβαρότητα. Η ειλικρίνεια και η σοβαρότητα είναι τα δύο βασικότερα ατού που πρέπει να έχετε στη συνέντευξή σας. Μην παραπέτε αριστερά και δεξιά, να είστε στοχευμένοι, να πείτε αυτό που πρέπει να πείτε, με πλήρη γνώση αυτό που θα πείτε. Είναι πάρα πολύ βασικό. Η σοβαρότητα που θα εκλάβει ο απέναντί σας είναι αυτό που θα σας δώσει μάλλον και την πρώτη σας δουλειά. Η μία απάντηση είναι απάντηση. Δηλαδή, να μην δώσεις κάποιο ποσό, κάποιο νούμερο, να βρεις κάπως έναν τρόπο να μην δώσεις ξέρω νούμερο. Τι λέτε. Ξέρω τι λέτε. Να μην δώσεις νούμερο. Να μην δώσεις νούμερο. Δηλαδή, έχουν κάπως αλλάξει. Αυτό είναι διαπραγμάτευση πωλήσεων στην ουσία και θέλει να έχεις αρκετά μεγάλη εμπειρία για να παίξεις έτσι. Και μιλάμε για ανθρώπους που δεν έχουν την εμπειρία αυτή. Όταν έχουν περάσει αρκετά χρόνια στην δουλειά και ξέρεις και από συνεντεύξεις επιμείνει για την άλλη πλευρά, σίγουρα μπορεί να αντιπαρέλθει σε κάτι τέτοιο και να απαντήσει χωρίς να απαντήσει. Πιστεύω ότι ένα νέο άνθρωπο όμω που θα κάνει την πρώτη συνέντευξη πρέπει να έχει εξαιρετικά skills για να το χειριστεί αυτό και να μην ο απέναντί του κατευθείαν τον φέρει στη θέση του με άσχημο τρόπο. Οπότε καλό είναι να μην πέφτουμε στην παγίδα αυτή. Καλό είναι τα παιδιά να ξέρουν τι ζητάνε. Είναι σωστό, πολύ βασικό στου αγώνα αυτό που του κάνετε σήμερα εσεί, αυτό που του δίνετε. Εμεί δεν έχουμε ποτέ στα χρόνια μα. Μόλι μα πηγαίνουμε το κερί. Είναι μεγάλο ατόφο. Γνωρίζουν πράγματα εκ των έσω. Ευχαριστούμε πολύ. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ.